Πρώτο από ΕΛ και της Ομόνιας ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της χθεσινής αγωνιστικής. Νίκες που διατήρησαν αμετάβλητη την εικόνα στην κορυφή της βαθμολογίας. Αν όμως ο τίτλος της πρωταθλήτριας έμεινε υπόθεση δύο ομάδων, το από ΕΛ και της Ομόνιας, στο χώρο της διαβάθμισης, εκτός από τον Ερμία Ραδιπού που υποβιβάζεται οριστικά, μετά την νίκη του Άρη πάνω στον ΑΠΟΠ, πέντε ομάδες τώρα κινδυνεύουν άμεσα με υποβιβασμό. Ο Άρης, ο ΑΠΟΠ, η ΕΠΑ, η ΑΛΚΗ και η ΑΕΛ. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής και πρώτα στο Μακάριο και στο παιχνίδι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα. Το ΑΠΟΕΛ έχει από το ξεκίνημα την υπεροχή. Η ζωντανή παρουσία του Μακτέρμον τόσο στο χώρο του κέντρου όσο και στην επίθεση δίνει στην ομάδα ένα δυνατό ρυθμό που δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξη στον Απόλλωνα που αρκείται μόνο σε ξαφνικές αντεπιθέσεις. Ένα φάουλ εδώ με τον Μισό. Μια κεφαλιά από τον Μουρς και το σούτ του Κλεάνθου πάει out. Ένα πλάγιο εδώ πέρα με τον Μιαμιλιώτη, μια κεφαλιά από τον Μουρς και ο Κονιώτης αποκρούει σε corner. Μια από τις λίγες αντεπιθέσεις, οργανωμένες αντεπιθέσεις του Απόλλωνας, ο Ιωάννου στο προσκήνιο αφήνει για τον Τέμπλαρ, κάνει έξοδο εδώ ο Παντζαράς, βρίσκει τον χώρο να κάνει τη σέντρα και ο Χριστοδούλου εδώ εύκολα με κεφαλιά ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα στο 12ο λεπτό. Καμιά ωραία ενέργεια του Ιωάννου και εδώ μια άστοχη έξοδος από τον Γιώργο τον Παντζαρά. Μια καλοζυγισμένη σέντρα από τον Τέμπλαρ και είχε όλο τον χώρο ο Χριστοδούλου και την άνεση να ανοίξει το σκορ για τον Απόλλωνα. Το ΑΠΟΕΛ εδώ περνά στην αντεπίθεση, ένα φάουλ από τον Μιαμιλιώτη, μια κεφαλιά από τον Μουρς, το σούτ του Μακτέρμοντ πάει out. Νέα επίθεση του ΑΠΟΕΛ με σέντρα από τον Ιωαννίδη και νέο σούτ από τον Μακτέρμοντ. Ιωάννου στο προσκήνιο δοκάρι και μετά νέα κεφαλιά 22ο λεπτό και είναι η ισοφάριση για το ΑΠΟΕΛ. Εδώ είναι το σούτ του Μακτέρμοντ. Βγαίνει μόνος του εδώ ο Ιωάννου, πλασάρει τον Κονιώτη, μπάλα χτυπά στο δοκάρι. Στην επιστροφή μπηχτή κεφαλιά από τον σκόρερ του ΑΠΟΕΛ και είναι το η ισοφάριση. Εδώ ο Γιανγκουδάκης μπροστά για τον Χριστοδούλου. Έξοδο επιτυχημένη αυτή τη φορά από τον Φαντζαρά. Στην επίθεση το ΑΠΟΕΛ και ο Ιωάννου πετυχαίνει το 2-1. Είναι το 40ο λεπτό. Είχε προηγηθεί μια κεφαλιά από τον Κλεάνθους και στη συνέχεια το σούτ από τον Ιωάννη. Ιωαννίδης εδώ στέλνει τη σέντρα, Μουρς κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Κονιώτη. Ένα φάουλ με τον Μιαμιλιώτη, το ίδιο επαναλαμβάνεται η ίδια κομπίνα με κεφαλιά του Μουρς και σούτ αυτή τη φορά από τον Μακτέρμοντ και είναι το 3-1 στο 44ο λεπτό. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του Μακτέρμοντ στο φετινό πρωτάθλημα με τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ. Ξαναβλέπουμε. Ωραία παλιά προς τα πίσω. Στρώνει στον Μακτέρμοντ και η μπάλα στα δίχτυα του Κονιώτη. Στην επανάληψη ο ρυθμός του ΑΠΟΕΛ πέφτει χωρίς όμως το συγκρότημα του Κάσιτι να χάνει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δίνει όμως την ευκαιρία στον Απόλλωνα να αναπτύσσεται πιο εύκολα στην επίθεση. Ένα φάουλ εδώ με τον Ιωάννου και μια απόκρουση από τον Γιώργο Παντζαρά για να ολοκληρώσει την απόκρουση ο Ιωαννίδης. Εδώ ο Ιωαννίδης στέλνει τη σέντρα, αφήνει ο Ιωάννου, γίνεται ένα μελέ στον Μακτέρμοντ και ωραία απόκρουση από τον Κονιώτη σε κόρνερ. Στην επίθεση ο Απόλλωνας, κεφαλιά, απόκρουση από τον Παντζαρά πάνω στη γραμμή του τέρματος, τελικά η επίθεση αυτή του Απόλλωνα αποκρούεται. Στην επίθεση τώρα του ΑΠΟΕΛ, κεφαλιά από τον Μουρς, Μακτέρμοντ και είναι το 4-1, ένα λεπτό πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Μετά τον αγώνα, ο συνεργάτης μας Γιώργος Κυπριανού μίλησε με τον Μαραγκό του ΑΠΟΕΛ και τον Κονιώτη του Απόλλωνα. Ξαναβλέπουμε το 4-1 από την σέντρα. Εδώ η κεφαλιά και πάλι για μια ακόμη φορά από τον Μουρς. Και το ευθύβολο σούτ από τον Μακτέρμοντ. Παναγιώτη, συγχαρητήρια για την κίνηση ομάδα σα. Πώ είδε το σημερινό αγώνα? Ναι, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο.
και για τις δύο ομάδες από βαθμολογικής απόψεως. Για μας, για να διατηρήσουμε τους δύο βαθμούς διαφορά από την Ομόνια και για τον Απόλλωνα να μείνει κοντά στους πρωτοπόρους. Ξεκινήσαμε τον πρώτο ημίχρονο λίγο νοθρά, πιστεύω, και χάσαμε, δεχτήκαμε το πρώτο τέρμα. Μας έπιασα στον ύπνο, μπορώ να πω, αλλά αυτό το τέρμα μας εξύπνησε και καταφέραμε να παίξουμε πολύ καλά σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου και να προηγηθούμε με 3-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, βασικός μας στόχος ήταν να διατηρήσουμε το σκορ, να μην δεχτούμε άλλο τέρμα και αν μπορούσαμε να πετύχουμε ακόμα έναν, το οποίο καταφέραμε. Τώρα, εσύ φέτος έχεις ξεπεράσει τους πρόσφατους τραυματισμούς σου, δηλαδή πιστεύεις ότι τώρα θα αποδώσεις τις πραγματικές σου δυνατότητες? Ναι, βασανίστηκα πολύ φέτος από τους τραυματισμούς. Πιστεύω όμως τώρα ότι είμαι εντάξει και θα βοηθήσω την ομάδα. Για τον Απόλλωνα, να μας πεις δύο λόγια. Είναι καλή ομάδα, αλλά σήμερα δεν μπορούσαν να μας αντιμετωπίσουν. Παίξαμε πολύ δυνατά. Ιδίως στο πρώτο ημίχρονο τους επιέσαμε. Δεν μπορούσαν να μας αντιμετωπίσουν ούτε να παρακολουθήσουν τον ρυθμό μας. Και δύο λόγια για τον κρίσιμο αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με τον Άρη στη Λεμεσό. Πώς το βλέπεις? Όπως όλα τα άλλα παιχνίδια μέχρι τώρα. Είναι ένα σοβαρό παιχνίδι, δύσκολο και θα το χτυπήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά έναν ντέρπι, είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντέρπι. Προσπαθήσαμε για κάτι το καλό. Το ΑΠΟΕΛ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που πήγε, ενώ εμείς φανήκαμε άτυχοι σε ένα-δύο φάσεις. Πίστευα ότι θα φέρναμε καλύτερο αποτέλεσμα, ειδικά μετά τον γκολ που έχουμε πετύχει. Παρατηρήσαμε μια γρήγορη προσχώρηση μετά το 1-0. Ίσως θέατε να διαφυλάξετε τα νότα σας? Όχι, δεν ήταν οπισθοχώρηση, απλώς ήταν η τροπή του παιχνιδιού τέτοια. Το ΑΠΟΕΛ με το συνηθισμένο του παιχνίδι με τις μακρινές μπαλιές πάνω στο μους, αναγκαστήκαμε να οπισθοχωρήσουμε λίγο, να περάσουμε το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Τώρα, εσείς μαζί με την όρθωση διεκδικείτε την τρίτη θέση. Ποια παιχνίδια είναι αυτά που πιστεύεις ότι θα κρίνουν την τρίτη θέση? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ακόμη ένα derby away μόνο, με την Ομόνια, όπως ξέρεις. Τα υπόλοιπα παιχνίδια τα έχουμε σπίτι μας. Πιστεύω ότι θα τα πετύχουμε. Και επίσης πιστεύω ότι θα αγωνιστούμε και εναντίον της Ομόνιας στο Μακάριο. Θα είναι ένας αρκετά καλός αγώνας. Πραγματικό ντέρπι, δηλαδή. Πραγματικό ντέρπι, όπως ήταν το σημερινό. Ευχαριστώ πολύ, σας. Παρακαλώ.